Πάμε τώρα στον κύριο Σαράντο Ευσταθόπουλο. Ο κύριος Σαράντος Ευσταθόπουλος, εκτός από υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος Αττικής με τον Γιώργο τον Πατούλη στην Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά, είναι και ο εκδότης ενός από τα μεγαλύτερα site της χώρας, το pireaspress.gr, όπου δέχτηκε μία ανελέητη επίθεση από τον υποψήφιο δήμαρχο Πειραιά, ο οποίος τον κατεβάζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Με αφορμή ένα ρεπορτάζ, κύριε Καπουρία. Καθηγητής, ο κύριος Μπελαβίλας. Καθηγητής, δεν είναι? Εκτός από καθηγητής, να κάνουμε και μία αποκάλυψη. Πρώτη φορά θα ακουστεί τώρα. Ναι. Εκτός από καθηγητής και υποψήφιος δήμαρχος Πειραιά του ΣΥΡΙΖΑ, ναι, ο κύριος Μπελαβίλας φαίνεται ότι κάνει προεκλογικό αγώνα με τα δικά μας χρήματα. Γιατί παράλληλα, κύριε Καμπούρη, είναι διευθύνων σύμβουλος στην ανάπλαση Αθήνας. Αυτό και... το μεγάλο project. Εκείνοι λοιπόν οι φερόμενοι ως ηθικοί που έχουν το πλεονέκτημα της ηθικής, οι αριστεροί, που μας κάνουν μαθήματα και μας κουνάνε και το δάχτυλο, σαν τον κύριο Μπελαβίλα, δεν σκέφτηκαν ότι εφόσον επέλεξε να είναι υποψήφιος δήμαρχος Πειραιά, θα έπρεπε να παραιτηθεί από τη διορισμένη θέση που τον έχει βολέψει ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι σοβαρή όπως έκανε ο Πρωθυπουργός με δύο υπουργούς. Την κυρία Νοτοπούλου δεν την παρέτησε? Γιατί δηλαδή ο κ. Μπελαβίλας να πατάει με δύο πόδια σε δύο βάρκες? Είναι σοβαρή η καταγγελία σας. Και έρχεται, πέρα από αυτό, έρχεται και μας κουνάει το δάχτυλο. Και όχι μόνο αυτό, μας συκοφαντεί, προσπαθεί να μας ταυτίσει με άκρα και προσπαθεί να μας τρομοκρατήσει και να μας στοχοποιήσει. Αλλά εμείς, κύριε Καμπούρη, όπως ξέρετε, στον Πειραιά δεν καταλαβαίνουμε. Τι ακριβώς συνέβη? Βγάλατε ένα ρεπορτάζ. Βγάλαμε ένα ρεπορτάζ για μια ομιλία που είχε προχθές πριν τρεις μέρες ο κ. Μπελαβίλας, ο οποίος απέστειλε δελτίο τύπου και μιλούσε για δεκάδες πειρώτες που έδωσαν το παρόν. Στο δελτίο τύπου υπήρχε μόνο μια φωτογραφία του κ. Μπελαβίλα που μιλούσε. Και εμείς παραξενευτήκαμε και είπαμε, καλά, δεκάδες πειρώτες, γιατί δεν τους δείξατε τους δεκάδες πειρώτες να τους δούμε όλοι? Λοιπόν, μετά από αυτό το άρθρο, βγήκε με προσωπική του ανάρτηση στο προφίλ του στο Facebook, ναι, το οποίο το έχει κλειδωμένο για να μην μπορούμε να απαντήσουμε. Ναι. Ανέβασε μια φωτογραφία που, αν μετρήσει τα κεφάλια, ήταν 22 άνθρωποι, ναι, και τρεις φωτογράφοι. Φαίνονται, μετριούνται δηλαδή. Και μέσα από εκεί έκανε μια σφοδρή επίθεση σε μένα προσωπικά. Ωραία. Βέβαια, ανέφερε ότι είμαι υποψήφιος, όπως λέει, με τον κύριο Μαρινάκη. Ο κύριος Μαρινάκης δεν είναι υποψήφιος δήμαρχος. Ούτε εγώ, βέβαια, είμαι υποψήφιος στο Δήμο Πειραιά. Είμαι υποψήφιος με τον Πατούλη. Με τον κύριο Πατούλη. Δηλαδή, δεν ξέρει ούτε τα βασικά. Και συνεχίζει προσπαθώντας να μεταφτύσει εμένα με γνωστό δημοσιογράφο. Τέλο πάντων, έχει σημασία. Γενικότερα. Και να με στοχοποιήσει στο γνωστό χώρο στον οποίο ανήκει ο κύριος Μπελαβίλας. Εμείς όμως, να είτε στοχοποιήσει τι... Να με στοχοποιήσει, ταυτίζοντας με τα άκρα της δεξιάς, ναι, προφανώς για να με εκφοβήσει με όλα αυτά που συμβαίνουν, όπως βλέπετε, με τις επιθέσεις, με τους Ρουβίκονες, με τις Μολότοφ. Εμείς δεν φοβόμαστε όμως. Στην παλιά κοντινιά και στα καμίνια. Δηλαδή, η καταγγελία που κάνει είναι σοβαρή, κύριε Καμπούρη. Αυτή η παιδεία του δηλαδή. Την τελευταία κουβέντα θέλω να πω. Αυτές οι παρακρατικές μέθοδοι δεν περνούν, ειδικά στον Πειραιά, να το ακούσει ο κύριος Μπελαβίλας, ο οποίος είναι συνδυφασμένος με την αποτυχία. Ουδέποτε έχει πετύχει να εκλεγεί όποτε ζήτησε την ψήφο του Πειραϊκού λαού. Να γράψει τον υποψήφιο δήμαρχος Πειραιά με το ΣΥΡΙΖΑ. Να το γράψω πάνω, παρακαλώ. Ο οποίος δεν έχει εκλεγεί, έτσι, αν δεν κάνω λάθος. Ποτέ δεν έχει εκλεγεί. Να πούμε λίγο το εξής. Άρα αυτό το οποίο μας λέτε, κύριε Σαράντο, είναι ότι ο συγκεκριμένος υποψήφιος δήμαρχος του ΣΥΡΙΖΑ στον Πειραιά σας στοχοποιεί ώστε ομάδες οι οποίες βρίσκονται στον αναρχικό χώρο να έρθουν αντιμέτωποι με εσάς? Δεν καταλαβαίνω, δεν υπάρχει άλλος λόγος, κύριε Καμπούρη. Γι' αυτό και εγώ ακριβώς μετά, επειδή, ναι, έχω λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προφύλαξή μου, θα επισκεφθώ και τον ταξίαρχο της αστυνομικής διεύθυνσης Πειραιά για να πράξω τα δέοντα. Καλά. Μάλιστα. Και βέβαια. Αυτό είναι αυτά δεν συνέβαιναν σε καμία εποχή. Και να κρατήσουμε ότι ο κύριος Μπελαβίλας να μας πει το μισθό που παίρνει ως διευθύνων σύμβουλος, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος από την Ανάπλαση Αθήνα, να μας το πει αυτό, να μας απαντήσει και να δούμε εάν τελικά κάνει προεκλογικό αγώνα με τα δικά μας χρήματα. Νόμιμα, εμείς το πληρώνουμε. Νόμιμα προβλέπετε καταρχήν? Δεν το γνωρίζω αυτό. Νόμιμα μπορεί να είναι. Ηθικό δεν είναι. Ηθικό δεν είναι. Ηθικό είναι απαράδεκτο. Εδώ μιλάμε κάτι πολύ πιο σοβαρό. Όταν έχουμε μια δημοκρατία σε μια δημοκρατική χώρα που ζούμε, να έχουμε έναν εκδότη ενός από τα μεγαλύτερα site στη χώρα του Pireaspress.gr και επειδή είναι υποψήφιος με τον Γιώργο τον Πατούλη. Να επιχειρηθεί φήμωση.
και να κινδυνεύει η ζωή του, σύμφωνα με τα όσα καταγγείλει εδώ πέρα ο κύριος Ευσταθόπουλος, στοχοποιώντας τον ίδιο. Και επιχειρώντας να μας θυμώσει, αυτό είναι κύριε Καμπούρη το πιο σημαντικό. Τραγικό. Αυτή είναι η στρατηγική που ακολουθούν. Επιχειρούν να θυμώσουν όποιον έχει αντίθετη φωνή. Αυτό συμβαίνει. Αυτή είναι η δημοκρατία ζούμε. Αυτός ο άνθρωπος είναι καθηγητής πανεπιστημίου, έτσι. Πολυτεχνείου. Πολυτεχνείου. Εμείς τον καλούμε, τον κύριο Μπελαβίλα, να του δώσουμε βήμα, εάν θέλει ο κύριος Μπελαβίλας, παρακαλώ πολύ, να βγει στο τηλέφωνο. Γνωστά τα τηλέφωνο σας, αφού μας 2-10-9-47.000, δίνουμε βήμα εμείς όλους. Όποιος θέλει να μιλήσει και έχει αντίθετη άποψη, να βγει και να μιλήσει. Κανένα πρόβλημα. Μα, δελτίο τύπου θα στείλει. Τον καλούμε εδώ, άμα θέλει, να βγει και να μιλήσει. Αυτό είναι ένδειξη κακού χαρακτήρους. Και τα λέει μία. Ναι, Τσιπρέα. Μια σύριζε. Και τα λέει μια Τσιπρέα. Εγώ είμαι υπέρ του σωστού. Πώς θα του πάω. Τα λέει μια γυναίκα που αγωνίζεται για τον Τσίπρα. Ναι, και γιατί όχι. Τα λέει μια συντρόφισσα του Τσίπρα. Προφανώς. Από τον προφανώς. Η άλλη μοίραζε. Κύριε Καμπούρη, επειδή όλα σε αυτή τη ζωή έχουν εξήγηση, προφανώς ο κύριος Μπελαβίλας είναι γνώστης των δημοσκοπήσεων που το φέρνουν στην τρίτη ή την τέταρτη θέση, σύμφωνα με τελευταίες δημοσκοπήσεις, και έχει χάσει την ψυχραιμία του. Εγώ αυτή είναι εξήγηση. Πέρα του ότι έχει περασμένο στο DNA του. Όλη αυτή η ιδεολογία που περιγράψαμε αμέσως. Πάμε και σε μια άλλη καταγγελία σοβαρή, η οποία αφορά να αλλάξουμε Δήμο. Πάμε στο Δήμο Κερατσινίου.